Γεια σου, κορίτσια μου! Σίγουρα θα αναρωτιέστε γιατί είμαι σε διαφορετικό background και ήρθε η ώρα να σας λύσω την απορία. Είμαι εδώ με ένα βίντεο το οποίο το περιμένατε όλες πάρα πολύ καιρό και είναι ένα make-up collection, η συλλογή από τα καλλιτικά μου δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στο δωμάτιό μου. Να σας πω ότι αυτό το δωμάτιο ήταν στην αρχή της μαμάς μου, γι' αυτό τα έπιπλα που θα δείτε είναι επιλογή της μαμάς μου. Τώρα εγώ κάποια στιγμή σκέφτομαι να τα αλλάξω και επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω αν σας φανεί μεγάλη ή μικρή η συλλογή μου. Θα μου το πείτε από κάτω στα σχόλια και να μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί στο τέλος θα έχουμε διαγωνισμό. Πληροφορίες θα βρίσκονται όλες κάτω στο description box, στο κουτάκι πληροφοριών, οπότε πρέπει να τα ανοίξετε για να το δείτε και να τις ακολουθήσετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Και αν είστε καινούργιες ή καινούργιες στο κανάλι μου, να σας καλωσορίσω και όλους τους υπόλοιπους συνδρομητές μου να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου δείχνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα βλέπετε και μάνα στο καθρέφτη, εντάξει. Από εδώ είναι το μπουντουάρ μου. Αυτό εδώ είναι το μπουντουάρ. Είναι σε ένα κλασικό καφέ χρώμα, το οποίο έχει κάποιες ανάγλυφες έτσι... Πώς να το πω... Ανάγλυφα σχέδια, τέλος πάντων. Και από δίπλα έχω μία ντουλάπα του IKEA, η οποία με εκνευρίζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αλλά τι να κάνω, έχω πάρα πολλά πράγματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ πίσω έχω όλα μου τα primer. Έχω το primer της Garnier, έχω της Nivea, το Olay που είναι κάπως παρόμοιο με της Nivea. Έχω από Elf, έχω της Maybelline το Baby Skin, της NYX το Photo Loving που υποτίθεται ότι βγαίνει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και όλα αυτά. Έχω το Makeup Mist and Set από Elf, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Μετά, έχω εδώ πέρα δύο βασούλες, η μία είναι από την Elf, που είναι για τα μάτια, και η άλλη είναι η Arteico, σας την έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Και μετά έχω εδώ πέρα σε αυτό το βαζάκι τα βρώμικα πινέλα μου, και εδώ πέρα μέσα σε αυτό το κουτάκι έχω τα καθαρά μου πινέλα. Τώρα με ένα χέρι είναι λίγο δύσκολο να το ανοίξω, αλλά εδώ μέσα έχω τα καθαρά μου πινέλα γιατί δεν θέλω να σκονίζονται, είναι και αρκετά. Και μετά πίσω εδώ πέρα έχω σε αυτό το βαζάκι τα concealer μου, να τα φέρω λίγο μπροστά να τα δούμε. Fit Me από Maybelline, έχω από Urban Decay το Naked Skin. Έχω από Maybelline το Anti-Age Eraser, σας το έχω ξαναδείξει και σε αγαπημένα. Και έχω και από Garnier το... Αλλά είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Αυτά είναι τα concealer μου. Θα τα βάλουμε μέσα λοιπόν. Το βαζάκι αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Ελπίζω να σας αρέσει. Μετά έχω... το νεράκι της Avène, σας έχω χιλιομιλήσει για αυτό το νεράκι του θαυματουργό. Και πίσω εδώ πέρα έχω κόλλες για βλεφαρίδες και έχω και αυτό το ψαλίδι που το πήρα πρόσφατα από Απολόσοφη, που είναι πάρα πολύ καλό, και ξύστρες για τα μολύβια μου. Και μετά ερχόμαστε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο έχω, εδώ πέρα έχω όλες μου τις χρωματιστές τις μάσκαρες, οι οποίες είναι από NYX. Σας την είχα δείξει στα αγαπημένα του μήνα Ιουνίου. Έχω από Radiant μία Mauve. Μετά έχω από Dior μία βάση μάσκαρας, μία Lash Primer δηλαδή. Μετά έχω κάποιες μάσκαρες από Yves Rocher, αυτές εδώ πέρα τις Διαφανή, οι οποίες είναι για να σου δίνουν ένα φυσικό αποτέλεσμα στις λεφαρίδες σου αν θέλεις να φορέσεις κανονική μάσκαρα. Έχω από Seventeen την Extraordinaire που είναι σε μπλε χρώμα. Και έχω και από H&M εκείνη την Mauve που σας είχα πει σε ένα κάποιο βίντεο ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Μετά εδώ πέρα έχω κάποια κραγιονάκια από Technique,
Εδώ πέρα έχω από Maybelline, αν δεν κάνω λάθος, αυτά εδώ πέρα τα σχήματα που είναι για τα φρύδια. Έχω την πούδρα μου από Isadora, την οποία αν με ακολουθείτε στο Facebook ή στο Instagram θα έχετε δει ότι την έσπασα και την ξαναέφτιαξα. Κάποια κραγιονάκια έχω από Clinique, τώρα δεν θα τα δείξω όλα ένα-ένα γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Έχω από Clinique, έχω από Revlon, έχω από Revlon πάλι. Μετά έχω από L'Oreal. Έχω από H&M. Κάποια πάρα πολύ ωραία χρώματα. Έχω από το The Body Shop. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο κοραλί, πορτοκαλί χρωματάκι. Μετά από L'Oreal πάλι, έχω από Maybelline όλες αυτές τις αποχρώσεις. Εδώ πέρα είναι όλα μου τα λιποζάν από Maybelline, τα Baby Lips. Εδώ πέρα είναι ένα λιποζάν από το φαρμακείο και έχω και αυτό εδώ πέρα, το από Labello, το Lip Butter, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ πέρα επίσης έχω και τα από τα EOS. Αυτό το πήρα πρόσφατα, είναι με γεύση grapefruit. Pink grapefruit είναι, αυτό είναι με το λεμόνι και αυτό είναι με τη φράουλα, σας τα έχω ξαναδείξει. Και εδώ πέρα έχω όλες μου τις κανονικές τις μάσκαρες, με μαύρο χρώμα δηλαδή, από Isadora, από MAC, από Max Factor, που σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτή τη μάσκαρα, από MAC και αυτή είναι εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω από L'Oreal την Miss Hippie, πολύ ωραία. Από Maybelline την The Lashes Push Up Drama. Έχω από Lancôme την Grandiose, αυτήν εδώ πέρα με την ωραία συσκευασία, με το 30 φυλάκι από πάνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε. Έχω από Maybelline την Lash Sensational, πάρα πολύ καλή μάσκαρα, και έχω και μία από Makeup Forever σε Travel Size που είναι αδιάβροχη και είναι πάρα πολύ καλή. Αυτές ήταν και οι μάσκαρες. Βρίσκεται μου μάλλον κάποιο πρόβλημα έχω με την κάμερα, δεν κάνει πάρα πολύ καλό zoom, να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Μάλλον επειδή βλέπει έτσι πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα πραγματάκι και να κάνει zoom, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι έχω όλα μου τα make-up και τις BB κρέμες. Έχω από Max Factor, έχω από Clean Color μια BB κρέμα, έχω από το The Body Shop ένα make-up, πάρα πολύ ωραίο. Έχω από Maybelline το Dream Wonder Nude, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Βασικά όλα είναι ωραία για να τα έχω εδώ πέρα, να ξέρετε. Garnier BB Cream. Maybelline πάλι Dream Fresh BB Cream. Έχω από τη Yath Lab τη CC Complete Cream, την οποία την τελειώνω σε λίγο. Κάτι το οποίο μου έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ τελευταία είναι αυτή η VC, το Derma Blend. Από Max Factor το έχω πάρει τώρα καινούργιο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, το Lasting Performance, το... και έχω πάρει το νούμερο 106 Natural Base. Μετά έχω για τις φωτοσκιάσεις από την NYX το Wonder Stick, το οποίο ξέρετε είναι διπλής όψεως, από εδώ είναι το σκούρο για τα κοψίματα και από εδώ είναι την νότητα. Από εδώ πέρα έχω όλα μου τα μολύβια για τα μάτια που είναι σε διαφορετικά χρώματα. Έχω π.χ. Αυτό που σας είχα δείξει στα αγαπημένα από Maybelline. Έχω από NYX τα Jumbo Eye Pencil. Έχω το 605 το Strawberry Milk. Και έχω και το κλασικό το Milk, το 604. Έχω από Technique ένα μαύρο μολύβι. Έχω γενικά πάρα πολλά μολύβια. Από L'Oreal το Infallible Stylo Eyeliner 24 ώρες που είναι σε μπλε χρώμα, τέλειο.
Μετά εδώ πέρα έχω τα μολύβια μου για τα φρύδια, από Isadora, έχω από Elizabeth Arden, έχω τη μάσκαρα για τα φρύδια από Anastasia Beverly Hills. Αυτή εδώ πέρα είναι με καφέ χρώμα και αυτή εδώ πέρα είναι η Clear Brow Gel, η οποία δεν έχει χρώμα και είναι πάρα πολύ καλή. Μετά εδώ πέρα έχω το Beauty Blender, το καινούριο σε Move. Μόλις το έπλυνα και το κουτάκι του πρέπει να το αφήνουμε έξω να παίρνει αέρα βασικά. Είναι το μαύρο, αυτό εδώ πέρα, και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, αν και δεν καθαρίζεται τόσο εύκολα όσο το ροζ που είχα. Μετά εδώ πέρα έχω τα μολύβια για τα χείλη που είναι σε διάφορα χρώματα. Έχω τη Isadora, έχω από Eredue, από Κορές. Γενικά από Isadora πάρα πολλά μολυβάκια. Και εδώ πέρα έχω όλα μου τα eyeliner, σε μαύρο, σε μπλε χρώμα, σε glitter. Αυτό εδώ πέρα είναι από την NYX, πάρα πολύ ωραίο με τα glitter. Από Isadora, από NYX πάλι αυτό το κίτρινο, πάρα πολύ όμορφο. Μετά συνεχίζω εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το επιπλάκι, αν το βλέπετε. Λοιπόν, αυτό το επιπλάκι γυρνάει. Τώρα ακουμπάει πάνω εκεί πέρα. Ναι, γυρνάει και μπορείς να βάλεις έτσι διάφορα καλλιντικά. Εγώ εδώ πέρα έχω βάλει μέσα έχω βάλει τα lip gloss μου και εδώ πέρα έχω βάλει τα κραγιόν. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα στην αρχή έχουμε τα MAC Into German, κάπως έτσι λέγεται. Ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Αυτό εδώ πέρα το ροζ, το απαλό. Πω πω, πώς τα κάνουνε με ένα χέρι. Και το επόμενο είναι το Full Fuchsia, που είναι ένα πάρα πολύ φούξια χρώμα. Αυτό εδώ πέρα, πάρα πολύ όμορφο. Είναι σχεδόν καινούρια, γι' αυτό δεν σας τα έχω δείξει κιόλας. Γενικά έχω από Maybelline, έχω από NYX, έχω από Isadora, έχω από Bourjois, το Rouge Edition Velvet, πάρα πολύ ωραίο. Δεν φεύγει όλη μέρα από τα χείλη. Από Isadora έχω από Radiant, από Maybelline. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα ένα-ένα, αλλά θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μετά εδώ πέρα κάτω έχω από Anastasia Beverly Hills, έχω το Deep Brow Pomade στην απόχρωση Auburn, που είναι για τα φρύδια, και αυτό πάλι από Anastasia Beverly Hills που είναι το Ash Brow, το οποίο είναι κάπως έτσι από μέσα. Έχει ένα σκούρο και ένα ανοιχτό χρώμα. Είναι για τα φρύδια. Σκιά για τα φρύδια. Πάρα πολύ ωραίο. Και από κάτω έχω πάλι για τα φρύδια. Αυτό εδώ πέρα το Free Color Brow. Μετά εδώ μέσα έχω κάποιες παλέτες. Έχω την Too Faced, την Chocolate Bar, την Too Faced, την Bon Bons, έχω την Naked 3 και δύο παλέτες άκρη-άκρη από Clean Color από το Shop Me Save που τις πήρα. Μετά εδώ πέρα έχω της L'Oreal, το, με βλέπετε κιόλας, yes, το Color Rich La Palette, που από τα γαλλικά μου είναι, που είναι σε αυτές τις αποχρώσεις, πάρα πολύ ωραία παλέτα. Έχω από MAC το highlighter που σας είχα δείξει, το Light Scapade. Από MAC πάλι τις βάσεις για τα ρούς που σας είχα δείξει. Πάρα πολύ όμορφες, πραγματικά. Μπορεί να φορεθεί και στα χείλη. Αυτό εδώ πέρα βασικά. Είναι το Have a Lovely Day. Το άλλο είναι μόνο για βάση για ρούς. Και αυτό εδώ πέρα είναι και για τα χείλη και αν βάλουμε και ρούζ από πάνω highlighter, πραγματικά είναι υπέροχα. Μετά εδώ πέρα έχω πούδρα από Fit Me. Έχω την Rimmel της Stay Matte. Σας έχω ξαναμιλήσει. Έχω από Elf την High Definition Powder. Από Catrice το Camouflage.
Εδώ πέρα έχω δύο βάσεις για σκιές. Η μία είναι η Soft Ocre από MAC και η άλλη είναι η Painterly από MAC. Και εδώ πέρα έχω και μια κόλλα για τις βλεφαρίδες που είναι από, από Makeup Store. Και εδώ πέρα έχω κάποια eyeliner ακόμα. Αυτά εδώ πέρα είναι από ELF, το καφέ και το μαύρο. Και αυτά εδώ πέρα είναι της Maybelline, το πιο ωραίο eyeliner πραγματικά. Είναι το Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μέσα σε αυτό το βαζάκι. Και από κάτω έχω highlighter από τη L'Oréal, έχω ένα highlighter από H&M και έχω και αυτό εδώ πέρα από Face Stockholm. Πάρα πολύ ωραίο highlighter, έτσι σε ρόζ απόχρωση. Εδώ πέρα τις μονές σκιές μου, οι οποίες είναι κάποιες από H&M, από Face Stockholm, έχω από Chanel, έχω από NYX, έχω από Maybelline της Color Tattoo, από ELF, από The Body Shop και γενικά όλα αυτά εδώ πέρα που μπορείτε να δείτε. Και από εδώ πέρα έχω παλέτες με σκιές λίγο πιο μεγαλούτσικες. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τα δείξω όλα μαζί, θα πάρει ώρα. Λοιπόν, εδώ κάτω έχω αυτό εδώ πέρα το κουτί, το μαύρο, έχει μέσα όλα τα empties που είναι γεμάτο και δεν υπάρχει άλλος χώρος. Τα συρτάρια δεν σας τα ανοίγω γιατί στα πάνω συρτάρια γίνεται ένας χαμός. Έχω τα πράγματά μου που φτιάχνω τα κοσμήματα και στα κάτω συρτάρια είναι backup προϊόντα που έχω και empties. Πραγματικά έχω πάρα πολλά empties και δεν ξέρω πότε θα κάτσω να τα κάνω. Και λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι έχω βάλει όλες τις παλέτες μου και πάμε να τις δούμε. Λοιπόν, έχω κάτι στο κρεβάτι και θα ξεκινήσω να τις βγάζω μία-μία. Λοιπόν, έχω από Morphe Brushes την 35N, που είναι μια υπέροχη παλέτα. Έχω μία παλέτα που δεν ξέρω από πού είναι. Έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα. Έχω αυτήν εδώ πέρα από W7, η οποία μπορείτε να διακρίνετε ότι έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα. Και αυτά δεν μπορώ να σας τα δείξω ένα-ένα. Θα βγει τεράστιο, παιδιά, το βίντεο, θα με βρίζετε μετά. Λοιπόν, από Clean Color. Έχω από H&M. Αυτή που έχει μεταλλικές, σήμερα και matte σκιές. Έχω από H&M αυτές τις σκιές. Από Viva La Diva. Από Berry M. Από The Balm Cosmetics την Rockstar Palette, την Balm Jovi. Πάρα πολύ ωραία. Την The Nude Tude. Αυτή με τις κοπέλες που είναι και τώρα έχω παραγγείλει και με τους άντρες να μου έρθει. Έχω την In the Balm of Your Hand. Καταπληκτική. Με μεταξύ εδώ πέρα το φως μέσα είναι κίτρινο. Έχω την In the Night από W7, η οποία αν με ακολουθείτε σε Facebook και Instagram θα την έχετε δει όταν την αγόρασα. Έχω από την Maybelline, είναι εδώ πέρα με τα nude χρωματάκια. Έχω από Clean Color. Οι περισσότερες είναι μέσα στα κουτιά τους, γιατί μου αρέσει κάποια να τα κρατάω μέσα από κουτιά, μέσα στα κουτιά. Έχω την Naked 2. Μετά αυτό εδώ πέρα είναι μια παλέτα από την Technique. Είναι με πούδρες bronzer. Και αυτή εδώ πέρα είναι πάλι από Technique, η οποία είναι μια παλέτα με ρούζ. Έχω από Anastasia Beverly Hills το Contour Kit. Έχω από Passion Cosmetics το Contour Kit. Έχω από Laura Key ένα Contour Kit και έχει μέσα bronzer και highlighter. Και τις σταγόνες για τα μάτια μου. Και συνεχίζω να σας δείξω ότι και σε αυτό το κουτάκι έχω κάποια κραγιόν. Και εδώ πέρα έχω κάποια lip gloss. Εδώ πέρα έχω όλες μου τις κρέμες για το πρόσωπο και τα λαδάκια μου, τα serum. Έχω τις Nuxe το λάδι σώματος που είναι καταπληκτικό.
Εδώ πέρα έχω δύο ρουζάκια από H&M και εδώ πέρα σε αυτό το κουτάκι έχω όλα μου τα ρουζ. Έχω από Elf, έχω από Elizabeth Arden, από Kardashian, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν bronzer, από H&M, από Christian Braton, από Elf πάλι έχω κάποια εδώ πέρα που είναι Bake It και είναι πάρα πολύ ωραία, από L'Oreal. Έχω εδώ πέρα τις πέρλες από Avon που σας είχα δείξει, ναι, για να χρησιμοποιηθούν σαν bronzer. Και γενικά αυτά εδώ πέρα είναι τα ρούς μου. Και στο επόμενο κομωδίνο έχω όλες μου τις κρέμες για το σώμα, τις κολόνιες και τα αρώματά μου. Και εδώ πέρα έχω δύο κεράκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα βαλιτσάκι το οποίο έχει μέσα σκιές και κάποια κραγιόν. Αν θέλετε να σας μιλήσω ξεχωριστά για κάποια από τις συλλογές μου, να μου το πείτε για να κάνω διαφορετικό βίντεο, γιατί πραγματικά θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεν το θέλω. Έχουμε στο τέλος και το διαγωνισμό. Και εδώ πέρα έχω πάνω σε μια καρέκλα, τέλος πάντων, και σε ένα κουτάκι έχω όλες μου τις ροζές, τα βερνίκια. Μέσα σε αυτό εδώ πέρα το ντουλάπι έχω κάποια κοσμήματα. Κάτω εκείνο και πέρα το τεράστιο το κουτί είναι με χάντρες από τα κοσμήματα που φτιάχνω. Έχω ροδόνερο, έχω κάποια πράγματα που είναι για τα νύχια. Και από εκεί πέρα είναι όλα τα προϊόντα για τα μαλλιά που χρησιμοποιώ, λαδάκια και ούτω καθεξής. Και να σας δείξω και τα δώρα του διαγωνισμού. Λοιπόν, τα έχω βάλει εδώ πάνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτά εδώ πέρα, τα οποία μπορεί να σας φαίνονται παράξενα. Λοιπόν, είναι rollers για τα μαλλιά, το οποίο κάθε σακουλάκι περιέχει 6 κομμάτια. Είναι από σφουγγάρι, τα οποία τα γυρνάς στα μαλλιά σου μέσα στο σφουγγάρι. Θέλεις, μπορείς να τα στεγνώσεις με το πιστολάκι, να τα αφήσεις να στεγνώσουν μόνα τους και παίρνουν μια φυσική μπούκλα τα μαλλιά. Εμένα με έχουν βολέψει πάρα πολύ πραγματικά, γιατί δεν θέλω να βάζω θερμότητα πάνω στο μαλλί μου. Μετά έχω αυτά εδώ πέρα τα λιποζάν, τα Lip Care Balm από Malibu, τα οποία είναι 3. Το ένα είναι με γεύση καρπούζι, το άλλο είναι με βανίλια και το άλλο είναι με tropical γεύση, τέλος πάντων, τα οποία έχουν UVA και UVB sunscreen protection και είναι και ιδανικά και για παιδάκια, τα οποία μπορείτε να τα δωρήσετε κάποιος στη μαμά σας, κάποιος σε κάποια φίλη σας ή για το παιδί σας αν έχετε. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Και στο τέλος σας έχω, να σας δείξω καταρχήν αυτό που φοράω εγώ στο χέρι μου, αυτό το χρυσό καφέ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι κάποια βραχιολάκια που τα έχω πάρει από ένα μαγαζί από εδώ, από τη Σουηδία. Το μαγαζί λέγεται Rituals, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο στην Ελλάδα. Και έχουν να κάνουν αυτά εδώ πέρα, οτιδήποτε βασικά έχει μέσα σε αυτό το μαγαζί, έχει να κάνει με το κάρμα. Έχει προϊόντα που μας βοηθάνε για να χαλαρώσουμε. Και αυτό το βραχιολάκι γράφει πάνω ότι κάνε καλό και το καλό θα γυρίσει πίσω σε σένα. Και λέει ότι αυτό το βραχιολάκι το φοράμε, κάνουμε δύο κόμπους τέλος πάντων και το αφήνουμε να πέσει μόνο του από το χέρι μας, χωρίς να το βγάλουμε μόνοι μας. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει κάτι καλό στο κάρμα μας. Και σκέφτηκα ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και γλυκό δωράκι και θα ήθελα να το χαρίσω σε κάποια από εσάς. Ήτανε δύο, το ένα το κράτησα εγώ και το γαλάζιο το άφησα για εσάς και ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, κορίτσια μου, έφτασε το βίντεο στο τέλος του. Ξέρω βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, αν και δεν πρόλαβα να σας τα δείξω όλα και έτσι όπως ήθελα. Γι' αυτό, όπως σας είπα, αν θέλετε να δείτε κάτι ξεχωριστό από τη συλλογή μου, να μου το γράψετε κάτω σε σχόλια. Σε αυτό το βίντεο δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε κάποιο από τα σχόλιά σας, γιατί ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω κάποιου συστήματος, κάποιου προγράμματος, ο οποίος θα επιλεχθεί ο νικητής. Θέλω να μπερδευτεί το όνομά μου μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Για τους όρους διαγωνισμού θα σας έχω όλες τις πληροφορίες στο description box, στο κουτάκι πληροφοριών, γι' αυτό ανοίξτε το να το δείτε. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλά και πολλά!